είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας, καθώς μας δίνει ευκαιρία να αναδείξουμε τις προσπάθειες των καλύτερων αθλητών μας, αλλά και να τους ευχηθούμε να έχουν υγεία και επιτυχίες τη χρονιά που ξεκίνησε εδώ και λίγες μέρες. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε σήμερα εδώ, παρά την αλλαγή της ημέρας, λόγω της απώλειας του τέος βασιλιά της Ελλάδος Κωνσταντίνου, που υπήρξε πρόεδρος της ΕΟΕ και Ολυμπιονίκης. Όπως γνωρίζετε, ήταν επίσης μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής από το 1963 έως το 1974. Παρακολουθούσε πάντα από κοντά τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες, βοήθησε καθοριστικά στο δύσκολο αγώνα για την ανάληψη της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων από την Αθήνα και ήταν ιδιαίτερα υπερήφανος για την επιτυχία που γνώρισαν οι αγώνες του 2004. Σε αυτό το σημείο και αφορμή την απώλεια του τέος βασιλιά, πιστεύω ότι μπορούμε να αποτίσουμε φόρο τιμής και σε όλους την Ολυμπιακή μας οικογένεια που έφυγαν από κοντά μας μέσα στη χρονιά που πέρασε. Όσο θα βλέπουμε ένα σύντομο βίντεο, σας παρακαλώ να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ο Ολυμπιακός κύκλος για το Παρίσι είναι μικρός. Εξασφάλισε την πρώτη πρόκριση και θέλω προσωπικά να τη συγχαρώ για τη συμμετοχή της για τρίτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά βέβαια και για την ανακοίνωση των αραβών της. Στο δρόμο της Άννας ελπίζω να βαδίσουν και πολλοί ακόμα αθλητές μέσα σε αυτή τη χρονιά, καθώς το 2023 θα κριθούν οι περισσότερες προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θέλω να ελπίζω ότι σε όλα τα αθλήματα, ατομικά και ομαδικά, οι αθλητές μας θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για να πραγματοποιήσουν το πολυπόθητο ταξίδι στη γαλλική πρωτεύουσα. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ήταν και είναι στο πλευρό τους, βοηθάει με κάθε τρόπο τους αθλητές υψηλού επίπεδου και συνεχίζουμε με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα «Υιοθετήστε αθλητή στο δρόμο για το Παρίσι», που παρέχει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, αλλά και νοσηλεία στα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας, δωρεάν εργομετρικές εξετάσεις και αναλύσεις, δωρεάν εκγύμναση σε αλυσίδες γυμναστηρίων, αλλά και μεταπτυχιακά προγράμματα για την επόμενη μέρα όταν θα σταματήσουν τον αθλητισμό. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ήδη 83 αθλητές και αθλήτριες έχουν βρει κάποιο χορηγό που βοηθά σημαντικά την προσπάθειά τους για να βρεθούν μετά από 1,5 χρόνο στο Παρίσι. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους χορηγούς και τους υποστηρικτές των αθλητών μας και να προσκαλέσω και άλλους να μοιραστούν το όραμά μας, να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να υποστηρίξουν αυτά τα παιδιά. Πέρα από το «Υιοθετήστε έναν αθλητή», η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή βοηθάει και απευθείας στους αθλητές. Για πρώτη φορά στην ιστορία, επιβραβεύουμε φέτος και οικονομικά όσους κατέκτησαν μετάλλια μέσα στο 2022 σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών, καθώς και στους Μεσογειακούς Αγώνες. Επίσης, δίνουμε χρήματα στις ομοσπονδίες με την πρωτοποριακή απόφαση της ΕΟΕ να καλύψει την αμοιβή ξένων προπονητών εγνωσμένης αξίας. Το αποτέλεσμα είναι να εργάζονται σε αθλητικές ομοσπονδίες 9 ομοσπονδιακοί προπονητές από το εξωτερικό, που εκτός
από τους αθλητές υψηλού επίπεδου μεταφέρουν τη γνώση και την εμπειρία τους και στους Έλληνες προπονητές. Ταυτόχρονα, δώσαμε χρήματα απευθείας και στις ομοσπονδίες για την Ολυμπιακή προετοιμασία των αθλητών μας. Το 2022 εκταμιεύθηκαν 574.000 ευρώ, ενώ για τη φετινή χρονιά έχουμε προβλέψει ένα μεγαλύτερο ποσό της τάξης του 1.600.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα διατίθενται μέσω των ομοσπονδιών μόνο για τα συγκεκριμένα προγράμματα αθλητών της προολυμπιακής ομάδας. Κύριε Υπουργέ, στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι για πρώτη φορά τη χρονιά που πέρασε οι ομοσπονδίες πήραν χρήματα από το στοίχημα για τις εθνικές τους ομάδες, χάρη στον νόμο που περάσατε. Αυτό αποτελεί σημαντικότατο οικονομικό οξυγόνο και μεγάλη τομή στον αθλητισμό μας. Θα παρακαλούσω όμως φέτος οι προϋπολογισμοί των ομοσπονδιών να βγουν νωρίς τη χρονιά, ώστε να ξέρει κάθε ομοσπονδία τι χρήματα θα έχει και με τι χρήματα θα κινηθεί. Φίλες και φίλοι, η αναφορά μου στην Ολυμπιακή προετοιμασία είναι η καλύτερη αφορμή για να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας. Ότι πρέπει δηλαδή μερικές ομοσπονδίες να ξεχάσουν τις διχόν διαφορές που έχουν με τους αθλητές τους, να σταθούν δίπλα τους και να τους βοηθήσουν να μας κάνουν και πάλι περήφανους. Πρέπει τα γεγονότα που αμαύρωσαν μερικά αθλήματα μέσα στο 2022 να ξεχαστούν, να τα αφήσουμε πίσω και να κοιτάξουμε μπροστά. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θέλουμε όλοι και αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο για ένα καλύτερο ελληνικό αθλητισμό. Το 2023 αγωνιστική πρόκληση για την Ελλάδα είναι μεγάλη, καθώς έχουμε σπουδαίες αθλητικές διοργανώσεις που θα μετάσχουμε. Σε λίγες μέρες, το χειμερινό Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητος στην Ιταλία και ακολουθεί το θερινό στη Σλοβενία. Το ένα για τα χειμερινά αθλήματα, το άλλο για τα θερινά. Πρόκειται για δύο σημαντικές διοργανώσεις που αποτελούν για τους νέους από 14 έως 18 ετών ένα σκαλοπάτι για τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ενδιάμεσα υπάρχουν οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες στην Πολωνία τον επόμενο Ιούνιο που περιλαμβάνουν 18 αθλήματα που θα δώσουν πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και μετά βεβαίως οι Μεσογειακοί Αγώνες Παραλίας που θα γίνουν στη χώρα μας το Σεπτέμβριο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και βεβαίως ανάμεσα σε αυτά και πολλά παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα για τους αθλητές μας. Γι' αυτό πρέπει όλοι να φροντίσουμε, ώστε να δοθούν οι δυνατότητες στους αθλητές για σωστές προεπονήσεις και κατάλληλη προετοιμασία. Η πολιτεία να μεριμνά για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, να είναι καλά συντηρημένες, να λειτουργούν σωστά και να είναι ανοιχτές για όλα τα ερασιτεχνικά αθλήματα. Και όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, δηλαδή οι ομοσπονδίες, οι προπονητές, οι επιστημονικές ομάδες, καθώς και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, να είναι συνεχώς στο πλευρό των αθλητών. Αν συμβεί αυτό, είμαι βέβαιος ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, το 24, θα δούμε πολλές φορές τη γαλανόλευκη να κυματίζει στον ιστό των νικητών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή χρονιά σε όλους.